Ανοίγει λοιπόν τις επόμενες ημέρες μια νέα περίοδος για την Εύξηνο Λέσχη. Ποιοι είναι οι στόχοι της Λέσχης και κάνοντας και ένα μίνι απολογισμό της περίοδου που ολοκληρώθηκε, πώς τα πήγε στην περίοδο που έκλεισε την Κυριακή η Εύξηνος Λέσχη-Κοζάνης? Πρέπει να σας πω ότι λειτουργούμε σε ένα τεράστιο χώρο, ένα πολύ όμορφο κτίριο. Σαφώς. Που έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής, εδώ και 5 χρόνια, καταφέρουμε να λειτουργούμε με απόλυτη επιτυχία, λειτουργώντας όλα τα τμήματά μας, ενισχύοντας και ολοκληρώνοντας το χώρο του μουσείου. Η βιβλιοθήκη μας είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, ξεπερνάει τα 10.000 βιβλία και είναι πολύ οργανωμένη. Πέρα τις δυσκολίες, τα δύσκολα χρόνια των οικονομικά, των μνημονίων και τελευταία βέβαια της πανδημίας. Mm-hmm. Τα πήγαμε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Απομένουν όμως να ολοκληρώσουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ορισμένους στόχους. Και μπορώ να σας πω, να τους το παραθυμίσω έτσι, ναι, επιγραμματικά, να καταστήσουμε απόλυτα αυτόνομο το κτίριο, να μπορεί δηλαδή οικονομικά να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Αυτό είναι το κυρίαρχο μέλημά μας που μας απασχολεί από την ώρα που μπήκαμε στο κτίριο. Μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Σανίδη, πιστεύετε? Νομίζω μπορεί, όταν κανείς μπορεί να σκέφτεται, να αγωνίζεται, μπορεί να το πετύχει και νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά από αυτό. Μάλιστα. Με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να συγκεντρώνετε χρήματα για να μην παρακαλάτε κάθε φορά προκειμένου να ενισχυθεί το έργο σας. Αυτό γίνεται, κυρία Μαρκοπούλη. Το παρακαλάτε, το λέω στην κυριολεξία. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και η αίθουσα κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις το χρόνο. Το κηλικείο μας λειτουργεί κλπ. Χρειάζεται όμως μια δυνατή συμπαράσταση από κάποιους φορείς, τους οποίους θα έχω την ευκαιρία σε σύντομα νομίζω, mm-hmm. γιατί εδώ και πολύ καιρό ασχολούμαστε με αυτό, να σας ανακοινώσω όταν την επόμενη φορά επικοινωνήσω. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό που θέλω να σας πω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι οι στόχοι μας είναι η πρώτον η αποκατάσταση της οικονομικής αυτονομίας του κτηρίου, ώστε να μην παραμένει μόνο στη δυνατότητα να ανοίγει κανείς το πρωί με το κλειδί και να κλείνει το βράδυ, αλλά να μπορεί η Λέσχη να δραστηριοποιηθεί και να πάει εκεί που πρέπει, εκεί που ονειρεύεται και εκεί που μπορεί να πάει. Ο δεύτερος στόχος είναι να δημιουργήσουμε στο χώρο που ήδη υπάρχει από τη μελέτη του κτηρίου το ραδιοφωνικό σταθμό μας, την εκπομπή της Εύξηνου Λέσχης. Ο τρίτος στόχος είναι η οδός Φιλίππου. Το ζητήσαμε και από την περασμένη Δημοτική Αρχή, να μετονομαστεί σε οδό 19ης Μαΐου. Είναι το όνειρό μας, είναι το αίτημά μας και θα έλεγα και απέτησή μας. Mm-hmm. Το τέταρτο στόχος είναι να ολοκληρώσουμε τα μνημεία μας της Χαραυγής, του Ακρίτα και της περιοχής των Καραγενείων στη Σχίτη. Και ο πέμπτος είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε ήδη υποβάλει με πολύ σοβαρή μελέτη στην περιφέρεια, έχει εγκριθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Περιφερειακή Αρχή, ένα πρόγραμμα ύψους 305.000 ευρώ που αφορά την ποντιακή γαστρονομία, mm-hmm. την αρχιτεκτονική του πόντου. Νομίζω είμαστε πολύ κοντά να φτάσουμε, να αρχίσει να γίνει εκταμείευση και από αυτό το πρόγραμμα, ώστε να μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε σε άλλο επίπεδο. Το ευχόμαστε. Κύριε Σανίδη, σε ένα θα σταματήσω μόνο, γιατί με την ονομασία της οδού είχατε συνάντηση με τη νέα Δημοτική Αρχή, γιατί ήταν ένα αίτημα που το θέσατε στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Όχι, ομολογώ, δεν το κάναμε ακόμα, όμως αυτό και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όταν το θέσαμε και στον κύριο Ιωαννίδη, mm-hmm. νομίζω, είχε τεθεί υπόψη και του κυρίου Μαλούτα, δηλαδή της Λουδενού Δήμαρχου. Θα το γνώριζε σίγουρα. Θα το κάνουμε σύντομα αυτό. Μάλιστα. Έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε με τη νέα Δημοτική Αρχή. Θα τα βάλουμε και τότε. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να σας ενημερώσουμε. Να ζητήσω ένα σχόλιο από τον εκπρόσωπο του προσφυγικού ελληνισμού που έχουμε σήμερα στην κουβέντα για την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης για τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς. Ναι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
μου δίνετε να πω την άποψή μου εν συντομία. Θέλω να σας πω ότι είναι βαθιά η θλίψη και η αγανάκτηση που μας προκαλεί στον ελληνισμό και σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο αυτή η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Και θέλω να πω ότι εάν ένας ηγέτης μετέρχεται τέτοιων συμβολισμών για ίδιον όφελος, τότε άποψή μου είναι ότι από μόνος του σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ανέμενα και... από τις μεγάλες δυνάμεις, άμεση αντίδραση, όπως να το πει ο κάθε Έλληνας, ο κάθε σκεφτόμενος άνθρωπος, άμεση αντίδραση με ξεκάθαρο αποτέλεσμα πλήρως αποτροπής της συγκεκριμένης απόφασης του Ερντογάν που ήδη έχει υπογραφεί. Mm-hmm.